Μας καλεσμένος στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ήδη ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας. Έχει φουντώσει, είναι η δικιά μου ιδέα κύριε Παπαχριστόπουλε, η πολιτική αντιπαράθεση και ανεβαίνει έτσι το θερμόμετρο, γιατί είδαμε να διεξάγεται στη Βουλή ένας έντονος, θα τον χαρακτήριζα, διάλογος και επιχειρήματα να ακούγονται μεταξύ και του Πρωθυπουργού και των αρχηγών των υπολείπων κομμάτων και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος έκανε για άλλη μια φορά επίθεση και στην κυβέρνησή σας συνολικά. Ποια είναι η δική σας, δώστε μου ένα σχόλιο, τη δική σας άποψη για όλη αυτή τη συζήτηση. Πράγματι, όχι, ανέβηκαν οι τόνοι και πιστεύω ότι δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά νομίζω ότι όταν οι κουβέντες που γίνονται, δηλαδή τα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων, να περνάνε κλίμα, εμείς ένα καφενείο ή δεν ξέρω στη Λαϊκή μπορεί να λέμε ότι θέλουμε, αλλά μέσα στην αίθουσα του Κοινοβουλίου πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Δηλαδή η άποψη ότι έγινε συναλλαγή για τη συνθήκη των Πρεσπών είναι άχαρο πράγμα. Δεν επιτρέπεται να ακούγεται από το στόμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν λέγεται. Είναι αντιπολιτευτικό λάθος, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Προκαλεί και ερωτηματικά βέβαια, και θα ήθελα την άποψή σας, το γεγονός ότι αυτή η αναφορά γίνεται και από έναν ενδυνάμει πρωθυπουργό. Δηλαδή, αν ο κύριος Μητσοτάκης ενδεχομένως, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, το κόμμα του είναι πρώτο κόμμα ή συμμετέχει σε μια κυβέρνηση την επόμενη περίοδο, με ποιους άραγε συνδιαλέχτηκε η κυβέρνηση, με τους εταίρους? Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, τι θα βγει να πει στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο καθένας κρίνεται, συνεπώς και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για αυτά που λέει. Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, που θα το βρει μπροστά του. Δεν ήταν σωστή αυτή. Δηλαδή, εντάξει, κάπου η αντιπολίτευση πρέπει να έχει και μια ποιότητα. Δεν λέω, η δημοκρατία πρέπει να έχει αντιπαράθεση, να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Άλλωστε, είναι ορισμός της δημοκρατίας. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να καταφέρει τώρα στα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων που σε βοηθάνε. Δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Επειδή βάλαμε έτσι στην αρχή της συζήτησή μας την Συμφωνία των Πρεσπών και επειδή και εμάς από δημοσιογραφική άποψη μας έχει απασχολήσει έντονα το τελευταίο διάστημα ξανά η συγκεκριμένη συμφωνία, μιας και είχαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας, του κυρίου Ζάεφ, πώς βλέπετε να δρομολογούνται οι εξελίξεις? Θα έχουμε μια ομαλή διαδικασία, θα έρθει εν τέλει συμφωνία για επικύρωση? Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα ψηφιστεί η συμφωνία στην ολομέλεια της Βουλής. Αυτό πιστεύω. Εσείς προσωπικά έχετε πάρει θέση? Έχω διαχωρίσει τη θέση μου και επειδή δεν το ξέρει ο κόσμος, σας λέω ευθέως και θαρσός ότι δεν ξύπνησα ένα πρωί. Έχω γράψει άρθρο, το οποίο το έχω κιόλας. Όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μίλαγε για σύνθεση ονομασία και ο μόνος που τον στήριζε τότε ήταν ο Λεωνίδας ο Κύρκος. Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε και ένας νεαρός συνδικαλιστής τότε στον Ευαγγελισμό, μια στο ΔΣ εκλεγμένος, έγραψε ένα άρθρο υπέρ αυτής της συμφωνίας. Τα λέω αυτά γιατί νομίζουν πολλοί ότι κάποιοι ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε έτσι ή αλλιώς. Όχι, δεν είναι έτσι. Πιστεύω ότι είναι σωστή, είναι ιστορική στιγμή και πρέπει να περάσει. Είναι για το καλό της χώρας και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι τα κομματικά πρέπει να μπουν σε δεύτερη μοίρα και θα πρέπει κυρίως αυτό να το καταλάβει η Νέα Δημοκρατία που είχε αυτή τη θέση το 2008. Το ξέρει όλος ο κόσμος και για λόγους καθαρά ψηφοφυρικούς μετατοπίζεται. Σε αντίθεση με τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος είναι φίλος μου και έχω καλή σχέση μαζί του, ο οποίος έχει αυτή τη γνώμη εδώ και 30 χρόνια. Την ξέρω από πρώτο χέρι. Εγώ διαφωνώ μαζί της, αλλά την έχει, δεν υποκρίνεται. Την απέκτησε τώρα. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Ναι. Και από ό,τι καταλαβαίνω και τη σέβεστε και έχει φανεί και από τις δηλώσεις σας, νομίζω αυτό. Με τον Καμένο είμαστε φίλοι. Είμαστε συνυποψήφοι με τη Νέα Δημοκρατία αρκετές φορές. Και δεν χρειάζεται μικροψυχίες και ανοησίες. Υπάρχει ένα σεβασμός. Για να σου πω και κάτι άλλο, ο Κώστας ο Ζουράρης, που είναι αγαπημένος μου φίλος, δεν θα ψηφίσει τη συνθήκη των Πρεσπών. Ξέρετε πόσα χρόνια το παλεύει αυτό ο Κώστας? 40 χρόνια και το σέβομαι. Διαφωνώ μαζί. Έχει πει όμως ότι αυτή την κυβέρνηση τη στηρίζει και δεν τη ρίχνει.
Μάλιστα. Μου κάνετε μια πολύ καλή πάσα τώρα, έτσι να το πω έτσι σχηματικά, διότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σε σχέση αν μεταφραστεί μια ενδεχόμενη αρνητική ψήφο από ορισμένους και προφανώς και από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας των ΑΝΕΛ και υπουργό άμυνας τον κύριο Καμένο, αν ουσιαστικά αυτό είναι και ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση αποχώρησης από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Και ας είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι εσκεμμένα ορισμένοι πολλές φορές θέλουν να θολώσουν τα νερά. Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση, κύριε Παπαδόπουλο? Εγώ μεταφέρω ακριβώς ότι ελέγχθη στην κοινοβουλευτική ομάδα mm-hmm. που έγινε πριν δύο μέρες, ότι στη συνθήκη των Πρεσπών εμείς θα παραδώσουμε, εκτός το ότι θα καταψηφίσουν, σας λέω ότι έλεγε ο πρόεδρος τώρα, εκτός το ότι θα καταψηφίσει, θα παραδώσει και όλες τις υπουργικές θέσεις. Mm-hmm. Αυτή είναι μια θέση που την άκουσα, δεν θεωρώ ότι είναι λάθος, δηλαδή μπορεί να διαφωνώ εγώ, αλλά είναι σωστή θέση. Ναι. Δεν άκουσα πάντως ότι θα ρίξει την κυβέρνηση, θα κάνει, θα φτιάξει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αν κάνω λάθος, δεν ξέρω. Μάλιστα. Και είπε και δημόσια και μίλησε και στον λόγο του, στη Βουλή. Mm-hmm. Τον άκουσα, ήμουν μπροστά, ήμουν παρόν. Η εκτίμησή σας είναι ότι όλοι οι υπουργοί που έχουν αναφορά στους ανεξάρτητους Έλληνες και έχουν συμπορευτεί έτσι μαζί σας και με τον πρόεδρο τον κύριο Καμένο θα μπουν σε αυτήν την λογική και θα πράξουν κάτι τέτοιο? Κύριε Τσίτσι, εγώ δεν είμαι υπουργός. Εντάξει, ναι. Έτσι δεν μπορώ να πω ακριβώς τι θα κάνει ο καθένας. Είναι καθαρά ατομικό θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι η λογική μου λέει αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Έχω αποφύγει στα 3,5 χρόνια που είμαι βουλευτής. Mm-hmm. Έχω διαφωνήσει σε πάρα πολλά με το κόμμα μου. Στο σύμφωνο συμβίωση, σε πάρα πολλά δήλωση, τα λέω τώρα να σας κουράζω. Δεν μπήκα ποτέ στη λογική να κάνω κριτική σε συνάδελφο. Ποτέ, ποτέ. Όταν σας λέω ποτέ, ποτέ. Μάλιστα. Δεν το κάνω ούτε τώρα. Είναι δικό του θέμα, δεν ξέρω. Να έρθουμε λίγο όμως, και έχει και μια βαρύτητα η σημερινή σας παρουσία εδώ στην εκπομπή μας, και στο μεγάλο ζήτημα που νομίζω έχει προκύψει στο χώρο της υγείας, γιατί έχετε και την ιδιότητα του γιατρού και πραγματικά έχουν ακουστεί και για το επαγγελματικό σας βίο εξαιρετικά σχόλια. Σας ευχαριστώ, κύριε. Συμμετείχατε ενεργά και μέσα από τη διαδικασία της Επιτροπής 1,5 χρόνο, ναι, σε αυτή την προσπάθεια που μας... Για 4 ώρα το πρωί μέχρι τα αργά το βράδυ. Mm-hmm. Βέβαια. Έτσι, όπως το λέτε. Μας έφερε όμως και εμάς που δεν μάλλον λίγο πολύ όλοι γνώριζαν ότι παραδείγματος χάρη γινόταν ένα πάρτι στο χώρο της υγείας όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα καλά χρόνια, τα εύρωστα της ανάπτυξης της χώρας μας, αλλά έτσι στοιχεία αναλυτικά και αριθμούς με διευθύνσεις και ατόμων που έχουν ευθύνες δεν είχαμε στα χέρια μας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ θέλω εδώ να θυμίσω, mm-hmm. χωρίς ρεβανσισμό, και ξαναλέω, το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους και όχι υποκριτικά, ειλικρινά εύχομαι κάποιοι να το αξιοποιήσουν θετικά. Ωστόσο, ο Γιώργος Σούρλας, που δεν ανήκει στον χώρο ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε των ανεξαρτήτων Ελλήνων, mm-hmm. μίλησε για μαύρη τρύπα 12 δις το χρόνο. Την ημερίδα που οργάνωσε σαν γενικός γραμματέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαφάνειας κλπ. Έχω την ομιλία του. Ο Νικολούδης επίσης, ο οποίος προϋπήρξε στο θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής, δεν ανήκει στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για τρύπα στο χώρο της υγείας, μαύρη τρύπα στο χώρο της υγείας, 24%. Αν λάβετε υπόψη από το 97 μέχρι το 15, το 14 τέλος, διατέθηκαν για την υγεία 263 δις, το 24% είναι 70 δις. Mm-hmm. Θέλω επίσης να θυμίσω με νούμερα και στοιχεία ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έβαλε πρόστιμο σε 5 εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Novartis, 350 εκατομμύρια δολάρια, γιατί χρημάτιζαν Έλληνες κρατικούς αξιωματούχους. Το ξαναλέω, χρημάτιζαν Έλληνες κρατικούς αξιωματούχους. Καμία από τις εταιρείες δεν διαμαρτυρήθηκε, αγόγγιστα πληρώνουν το πρόστιμο, το πληρώσανε το πρόστιμο, και αυτό το γεγονός το ανέδειξε ο ΩΣΑ στην έκθεσή του mm-hmm. το 2012. Και ακόμα, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο ΣΕΙΠ, το ΣΔΟΕ, οι ορκωτοί λογιστές, η κυρία Σκοπούλη, μια έντιμη υφυπουργός υπεύθυνη για το Καλπνό τότε, ο Γρηγόρης ο Πεπόνης, ένας αδέκαστος δικαστής, ο οποίος αναβαθμίστηκε για να παροπλιστεί. Όλοι αυτοί
Ο οποίος είναι και από την περιοχή μας εδώ. Άντρο διαφθοράς στον χώρο της υγείας. Όλοι αυτοί που σας λέω, αν είναι δυνατόν να συνωμότησαν όλοι κατά συγκεκριμένων ατόμων. Και θέλω ακόμα, για να ξέρουν οι άνθρωποι που σας ακούνε εκεί πέρα στην Πρέβεζα, ότι έδινε εντολές ο Φρουζής και τις εκτελούσε νομοθετικά ο τότε υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης. Έχω μπροστά μου τα ΦΕΚ και τις εντολές. Οι εντολές είναι στη δικογραφία. Και προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι είναι καθεστώς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και χτυπήθηκε με αυτούς η Ντραγκέτα, η Μαφία, η Ku Klux Klan στην Αμερική, να μην τα λέμε. Mm-hmm. Είναι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι ξέρουν μέσα στα γεγονότα. Και μην ξεχνάτε, ο Τσοχατζόπουλος δεν πήγε φυλακή από αυτά που έκανε. Τον έδωσε ο Ζήγρας και ο Κάντας. Τον κύριο Παπαντονίου που προφυλακίστηκε, τον έδωσε ο κουμπάρος του, ο κύριος Μπάρδης. Ναι, ακριβώς. Και έτσι προχωράει το πράγμα. Τι να κάνουμε, είναι μέσα, στα γεγονότα. Το λέω γιατί βρίζουν πολύ, κάνουν, φτιάχνουν και κάναν αγώνα του λοιπά και να μην πάρει την υπόθεση και όλα αυτά. Τα λέω για να σου πω το εξής. Το Ρίκος Δινάν, κύριε Τσίτσι, μόνο το κτίριο στοιχίζει 200 εκατομμύρια. Είναι ένα κόσμημα. Και δεν τα λέω εγώ, τα λέω ο Γιώργος Σωστούκλας. Εμπλουτισμένο τώρα με μονάδες εντατικής θεραπείας, με κρεβάτια, με χειρουργία, με όλα, φτάνει το μισό δις. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να μην πήρανε χαμπάρι οι τότε υπουργοί ότι δόθηκε από την καταρρεύσασα τράπεζα του Μακαρίτη του κ. Βιεννόπουλου στον κύριο Σάλα με 18 εκατομμύρια, όσο κάνουν τρεις μεζονέτες στην Εκάλη. Είναι δυνατόν, ρωτάω. Δεν πρέπει να ψαχτεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και ρωτάω ακόμα όταν ο Φρουζής. Μέσα, τα έχουμε τη δικογραφία. Λέει, θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης τα κάνει, τα περνάει με ΦΕΚ. Και τα 10 φάρμακα και την επιστροφή των 65 εκατομμυρίων και τα 60 κρεβάτια, δεν θέλω να σας κουράζω. Mm-hmm. Αυτά που σας λέω είναι γεγονότα τα οποία τα αναδείξαμε στην Επιτροπή. Και τα είδε όλος ο κόσμος και θα μπορούσα να σας μιλάω ατέλειωτες νύχτες περάσαμε. Και νομίζω ότι το πιο σωστό είναι να πάνε στη δικαιοσύνη. Η μαύρη τρύπα σε αυτό το χώρο είναι δεδομένη. Ίσως είναι πιο μεγάλη και από τα εξοπλιστικά και από τις Siemens και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και από το χρηματιστήριο. Ίσως λέω είναι πιο μεγάλη. Τι άλλο να πω. Γιατί δεν κόπησε η χώρα τυχαία, κύριε. Ακούστε. ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ παρέλαβαν χρεοκοπημένη χώρα με μια ανεργία γύρω στο 27,5%. Τα παιδιά της αγοράς, τα τζιμάνια της αγοράς, γελάει κάθε πικραμένο, φτάσανε την ανεργία στο 27,5%. Το δημόσιο χρέος έφτασε 325 δις, ό,τι σας λέω. Mm-hmm. Η ύφεση έπιασε κάποια στιγμή το 5,5%, η λέξη ανάπτυξη δεν υπήρχε ποτέ και πουθενά. Έτσι παρέδωσαν τη χώρα, έτσι παρελήφθη η χώρα τον Ιανουάριο που γίνανε εκλογές του 2015. Για να μην ξεχνιόμαστε, αυτή τη χρεοκοπημένη χώρα, διαβάστε ένα πρόσφατο άρθρο της Wall Street Journal, που είναι το ιερό του καπιταλισμού, mm-hmm. διθυράμβους για την Ελλάδα. Το έχω μπροστά μου αυτό το άρθρο. Πριν από δύο μέρες. Αγωνιώδη προσπάθεια έκανε αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Να ξεφύγουμε και ξεφεύγουμε. Γιατί δεν βγαίνουν πια λεφτά στο εξωτερικό. Όπως είχε η Die Welt γράψει τα 800 δις σε offshore οικονομικούς παραδείσους, σε περίεργες τράπεζες. Και όλοι οι φίλοι κατά σύμπτωση Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Είναι η αλήθεια. Χρωστάνε ακόμα μισό δις και δεν το δίνουν και θέλουν να με σώσουν. Να ρωτήσω, υπάρχει ένα κοινό αίσθημα και σε εσάς που είστε λειτουργοί και είστε εκπρόσωποι του λαού, ναι, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά που μετήχατε και στην Επιτροπή, ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει αυτή την υπόθεση και θα έχουμε και ως πολίτες έτσι ένα δικαίωμα. Με γεγονότα. Ναι. Ο Ζωσεράν έχει δώσει συνέντευξη εδώ και 14 χρόνια για τον κύριο, για το ότι χρηματιζόταν ο κύριος Παπαντονίου. Mm-hmm. Για το ότι τότε, προσέξτε, για τα εξοπλιστικά σας λέω. Ναι, ναι. Τις μίζες κλπ. Γιατί δεν πήγε κανένας μετά από 14 χρόνια του πάρει μια συνέντευξη αυτού του ανθρώπου. Ήταν ο αντίπαλος της ΣΑΕΚ, του κ. Πεπακλή που πήρε τότε. Ναι, ναι. Γιατί πήγε ένας, του πάρει μια συνέντευξη. Ποτέ. Πήγε του Λουπάκη λοιπόν πριν από δύο μήνες. Το λέω αυτό γιατί ναι, έχω την αίσθηση ότι η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να κάνει τη δουλειά της. Και πιστεύω ότι την κάνει. Με δυσκολίες. Και καθυστέρηση την κάνει. Μάλιστα. Αν δεν ήταν η κυρία του Λουπάκη μεταξύ μας τώρα, να σκούξει στην κυριολεξία, ούτε η Νοβάρτης θα είχε στην επιφάνεια, ούτε ο Παπαντονίου θα είχε φυλακιστεί. Η κυρία Ζαμανίκα, που πήρε 250.000 έγγραφα από την προηγούμενη εισαγγελία διαφθοράς, ή ένας δημοσιογράφος που κυνηγήθηκε, αν είχε ο Πασοκός, το θέμα της Ευάνης, εμένα, μ' αρέσει να λέω ονόματα. Γιατί αποκάλυψε τη λίστα Λαγκάρτ και του κάνανε πόσες μηνύσεις και την έκρυβε ο Βενιζέλος αυτή τη λίστα δύο χρόνια. Έτσι για να μαθαίνει ο κόσμος.
ποιοι άνθρωποι κυβερνάνε. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να σας πω. Αλλά ξέρω ότι ο χρόνος μας είναι λίγο. Ναι, όχι, είστε σαφείς. Βέβαια, στο αντίποδα θα αντιμετωπίσετε κι εσείς και αντιμετωπίζετε ήδη και κάποιες καταγγελίες. Βγαίνουν και στο φως της δημοσιότητας και κάποιες αναφορές. Όταν είναι σκάνδαλα, είναι το χρειάσιο του Σπίρτζη, γελάει κάθε πικραμένος. Mm-hmm. Το αεροδρόμιο, σας τα λέω εγώ. Ναι, ακριβώς, ναι, αυτά υπόνονται. Δήθεν είναι η δέπα του τέτοιου και είναι και οι δαπάνες για το προσφυγικό, το 1.600.000.000 που στην ουσία το ελληνικό δημόσιο διαχειρίστηκε μόνο 497, για το ξέρω είναι πρόσφατο, με απόλυτη διαφάνεια. Γελάει κάθε επικράτος. Οι απελπισμένοι, ακούστε λίγο, απελπισία και φανατισμός είναι σίγουρος δρόμος για την καταστροφή. Λυπάμαι που το λέω, οι άνθρωποι αυτοί που δεν έβλεπαν να τελειώνει η πρώτη αξιολόγηση, βλέπανε κόφτες. Με έβλεπαν να τελειώνει η δεύτερη αξιολόγηση, ξαναβλέπανε κόφτες. Οι άνθρωποι που βλέπανε τέταρτο μνημόνιο, που βλέπανε επιστολιστική γραμμή, που χρησιμοποίησαν το μάτι, που στέρεψαν τα επιχειρήματα. Τελευταία τους επένδυση ήταν να περικοπούν οι συντάξεις, ήταν έτοιμος να κλάψουν προς τις οχαντιτάξεις μπροστά στο Μοσκοβίση στην αίθουσα της Γερουσίας. Mm-hmm. Γιατί δεν θα κοβόντουσαν οι συντάξεις, το λέει και η ψυχή μου. Έκλαιγες και ήταν έτοιμος να κλάψουν. Μα λέει, εμείς το πρόγραμμά μας θα κάνουμε τώρα. Ξαναλέω, η δε διαφορά που δίνει να ακουστεί αυτό στους ακροατές σας, mm-hmm. κύριε Τσίτσι, είναι δύο δημοσκοπικές εταιρείες, η Μέτρο Ανάλυσης και η Public Issue. Η μία είναι για τα νέα του υπόδικου κυρίου Μαρινάκη και η άλλη είναι από το πρώτο θέμα του Θεμού του Αναστασιάδη που παίρνει λεφτά από το Κελπνό. Αυτές οι δύο, η μία δίνει 17 μονάδες, η άλλη 11 κλπ. Πάλι καλά, δηλαδή που δεν δίνουν καμιά 25αριά. Πόσο αξιόπιστες είναι αυτές οι εταιρείες που στο δημοψήφισμα, που είναι η πιο εύκολη δημοσκόπηση. Τη διαφορά των 22 μονάδων, για την οποία προς τη μήνυ του ο Μαύρος, θέμα μη ζήτησε συγγνώμη, έβλεπαν στα όρια του στατιστικού λάθους. Σε μία έβλεπε μισή μονάδα διαφορά και άλλη έβλεπε 2,5. Τι αξιοπιστία έχουν αυτές οι εταιρείες. Και έχουν πάρει τα μυαλά αέρα των νεομοκρατών και κάποιων άλλων. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν για μένα. Η διαφορά είναι γύρω στις 3,5 μονάδες και έχει καθοδική πορεία καθημερινά. Με συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας 95%. Εμάς μας έχουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, σαν δεν παίρνουμε ποτέ στη Βουλή. Το ΣΥΡΙΖΑ συσπήρωσε γύρω στο 47%. Ναι, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα κομμάτι που εντάξει, περνάει το διάστημα και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι και το κυβερνών κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να συσπηρώνεται. Εντάξει, και αυτό έτσι, που θεωρώ ότι είναι σοβαρή εταιρεία από τις 5,5 μονάδες. Έχει πέσει 4,7. Εγώ που ξέρω, γιατί είναι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις καθημερινές, η διαφορά είναι γύρω στις 3,5 μονάδες. Αντε να είναι 4, όχι παραπάνω. Μάλιστα. Υπάρχει ένα ερώτημα τελευταίο για όλο αυτό το κομμάτι που συζητάμε και νομίζω έχει μια βαρύτητα που έχει να κάνει με τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος μέχρι έφτασε στο σημείο να σας καταγγέλλοντάς σας ότι θα προβεί και σε μηνύσεις στους συναδέλφους σας του ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψαν το πόρισμα που βγήκε και στη δημοσιότητα της Επιτροπής. Υπάρχουν επειδή, αυτά τα στοιχεία. Τι θεωρείτε, γιατί προβαίνει σε αυτές τις καταγγελίες ο κύριος Γεωργιάδης? Επειδή και καταρχήν χαίρομαι για την ερώτηση, ακούσα την απάντηση. Mm-hmm. Επειδή φωνακλάς είμαι, λαϊκιστής δεν είμαι, mm-hmm. ούτε θα γίνω. Κάθε φορά που ανεβαίνει στο βήμα ο συγκεκριμένος βουλευτής, εγώ φεύγω επιδεικτικά από τη Βουλή. Για να ξέρετε, γιατί ένας άνθρωπος που έκανε 43 ερωτήσεις, 43 ερωτήσεις υπέρ μιας εταιρείας οπλικών συστημάτων της Κεστρέλ, ήταν βουλευτής του Λάου. Για τα γερμένα υποβρύχια και άλλες ιστορίες. Ένας βουλευτής ο οποίος έφτασε στο σημείο να πουλάει μαϊμού γυλαίκα, γιατί έχει απληστεί αυτό να πληθύσει. Ένας βουλευτής ο οποίος έχει διαψευστεί 300.000 φορές. Η γνώμη μου είναι πια αναξιόπιστος. Εγώ δεν τον ακούω. Αυτή η απάντησή μου και καμία άλλη. Μάλιστα. Κρίνεται. Σαφής. Και να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Θέλει να απαλλαγεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι αργά. Έκανε λάθος ο Κυριάκος, το ξέρουν όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί πια, και τον έκανε αντιπρόεδρο. Και τον άρα πληρώνει. Θεωρείτε ότι υπάρχει γκρίνια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το πρόσωπο του αντιπρόεδρου? Πληρώνει, ό,τι σας λέω. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαχριστόπουλε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία. Εγώ, κύριε, καλά, και εύχομαι καλά. Να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Με μεγάλη μου χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλή συνέχεια, γεια και να χαρά. Να είστε καλά, γεια σας. Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.